η δυνατότητα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, όπου αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που ορίζουμε τώρα εμείς είναι το κατώτατο όριο. Από εκεί πέρα κανέναν δεν εμποδίζει, έτσι, κάθε κλάδο, κάθε σωματείο μέσα από την διαπραγμάτευση. Θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει διαπραγμάτευση, συλλογικές διαπραγμάτευσεις. Βέβαια, αυτό το οποίο είχε ακυρωθεί. Με δύο λόγια θα σας έλεγα ότι μετά από χρόνια οι εργαζόμενοι αποκτούν ξανά φωνή και δικαιώματα. Το πακέτο αυτό είναι. Και ρωτάω τώρα, αυτό είναι που ενοχλεί την κυρία Λαγκάρντ? Αυτό την ενοχλεί. Αυτό ενοχλεί. Δηλαδή, πώς μπορούμε εμείς να συμβιβαστούμε μια κοινωνία η οποία θα φημώνει τους εργαζόμενους? Να σας ρωτήσω, αυτό που το πλωστάσιο, ας πούμε, των εργαζομένων που επανακτούν σιγά σιγά είναι ο μισθός, εντάξει, αλλά αυτό είναι τεχνικό, διότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και τι άλλο από αυτά που είχαν καταργηθεί, δηλαδή από όλο το χώρο. Συλλογικές διαπραγματεύσεις με όλο το πακέτο. Ναι, εντάξει. Δηλαδή την έννοια της επεκτασιμότητας, της προσφυγής, της διαιτησίας. Η επενέργεια, η μετενέργεια. Ναι, ναι, όλα αυτά τα σημεία τα οποία. Όλα αυτά τα 20 σημεία θα αφορούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τρία πράγματα εμείς είχαμε εξαγγείλει και υλοποιούμε μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή, μέσα στο χρονικό διάστημα αυτή τη τετράμινη. Το ένα αφορά τον κατώτατο μισθό, το δεύτερο τις συλλογικές συμβάσεις και το τρίτο είναι η ενίσχυση και η ανανεοργάνωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Ναι. Και ήδη έχει ξεκινήσει. Σοβαρό. Αυτή. Δηλαδή, όλα αυτά. Από εκεί πέρα έχουμε και άλλα πράγματα. Μετά. Που λέτε, η μετενέργεια, οι συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά είναι ένα νομοσχέδιο. Ένα πράγμα είναι έτσι. Το οποίο θα το αρχίσετε την κουβέντα την Τετάρτη και ελπίζετε να το φέρετε σχετικά γρήγορα. Βέβαια. Δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι θα. Ποιο μέχρι το καλοκαίρι? Μέχρι το καλοκαίρι λέτε αργά. Α. Αφού σας λέω ότι σήμερα αποστέλνουμε την επιστολή, την Τετάρτη του Πάσχα θα καλέσουμε τους κοινωνικούς εταίρους για μια πρώτη ανταλλαγή απόψε, θα το στείλουμε παράλληλα στην ΟΚΕ και βέβαια ακολούθως θα οπότε, πάει για διαβούλευση. Σε τυχόν ενστάσεις τον έξω. Πώς είπατε? Σε τυχόν ενστάσεις λέω τον έξω. Ότι μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ανεργία με αυτό, με το κατώτερο μισθό, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ή με τις εργασιακές σχέσεις. Τι θα απαντήσουμε? Πού ζούμε, στην Ελλάδα. Τι έχουμε περάσει στην Ελλάδα? Την εκτείναξη της ανεργίας, παρόλο ότι μειώθηκε κατά 30% ο ονομαστικός μισθός και ο πραγματικός μισθός. Άρα λοιπόν αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Μεγαλύτερη. Αλλά δύο λεφτά. Εσείς. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο και πρέπει να το πούμε αυτό εδώ πέρα. Ότι αυτές τις προτάσεις δεν τις υποστηρίζουν μόνο οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και τα σωματεία. Και η νέα πολιτική ηγεσία. Αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. Εντάξει, όμως επισήμως λένε αυτά και πάνε υπογείως και λένε άλλα. Εγώ λέω την επίσημη έκφραση. Δεν γνωρίζω τι κάνει ο καθένας. Η περίφημη άλλη κουκουλοφόρη που λέγαμε παλιά. Να σας πω. Εσείς όμως, γι' αυτό και δεν το κάνετε αμέσως. Έχετε μία άποψη, γιατί εσείς είχατε μιλήσει για να προλάβετε να αποφύγετε σοκ στην αγορά εργασίας. Δεν υπάρχει. Και αυτό δεν κάνουμε. Αυτό δεν υλοποιούμε. Ρωτώ το εξής. Δεν υπάρχει πιθανότητα ο μικρός, το μικρό μαγαζάκι που είναι τσίμα-τσίμα. Δεν λέω για το μεγάλο τώρα. Το μικρό που είναι τσίμα-τσίμα. Και του το πα στα 7. Πώς θα πάει, 7. Γι' αυτό προηγουμένως κάναμε τις ρυθμίσεις για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία στην εφορία. Που είναι τα μεγάλα ποσά. Ναι. Για κοιτάξτε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ως κόστος σε μια επιχείρηση πάρα πολύ λίγα. Και ταυτόχρονα τι κάνει, ενδυναμώνει την αγοραστική δύναμη αυτών των ανθρώπων που θα πάνε να αγοράσουν από αυτές τις επιχειρήσεις. Δηλαδή πώς θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, ας πούμε. Πώς θα αλλάξει η φορά των πραγμάτων, η καθοδική φορά των πραγμάτων, αν δεν ενισχυθεί στοιχειωδώς η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Ξεκινώντας από τους πιο χαμηλούς. Περισσότερο υπάρχει ελπίδα να ενισχυθεί με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αν έχουν κάποια ευτυχή κατάληξη, παρά με τον κατώτερο μισθό. Νομίζω και τα δύο συμβάλλουν. Ναι. Να σας πω τώρα. Διαβάσαμε ότι πήγατε χθες σε έλεγχο. Πάει η επιθεώρηση εργασίας, πάτε κι εσείς από δίπλα. Χθες. Γιατί είναι μαύρη εργασία τώρα, λέμε. Ναι. Γενικώς η επιθεώρηση εργασίας. Καλά, τι ελέγχει. Συμβολικά δεν μπορεί να τρέχει ο υπουργός όλους τους ελέγχους. Προφανώς. Και η επιλογή έχει ακριβώς μια. Το να βρεθούμε εκεί έχει μια συμβολική αξία. Δείχνει πως η κυβέρνηση στηρίζει το έργο των ελεκτικών μηχανισμών και ιδιαίτερα της επιθεώρησης εργασίας. Είμαστε στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου. Yeah. Γι' αυτό επιλέξαμε να πάμε και σε ένα χώρο που είναι ο κατεξοχή είσοδος της πύλης, ας πούμε. Έτσι. Εκεί πήγατε για μαύρη εργασία ή για σύνδικες εργασίες. Και τα δύο.
και για τις συνθήκες ασφάλειας, συνθήκες εργασίας. Πώς είπατε. Ποια ήταν τα συμπεράσματα. Τα θα μας έρθουν. Γιατί ο έλεγχος. Συμβολική πολιτική. Εντάξει, τώρα μια ψηλοαυτοψία την κάνατε όμως, συμβολικά. Ναι, αλλά τώρα δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αναγγείλω. Θέλω να πω, οι υπηρεσίες σας. Οι υπηρεσίες θα κάνουν την αναφορά. Οι υπηρεσίες σας τι εικόνα σας δίνουν. Κοιτάξτε, η μαύρη εργασία τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί πάλι. Ναι. Έτσι, έχει εκτιναχθεί. Αυτό σημαίνει απώλεια και για τα ταμεία και για το κράτος και ταυτόχρονα βέβαια μεταφράζεται σε μια έτσι, τρομακτική ανασφάλεια της ίδιας της ζωής των εργαζομένων και των συνθήκων απασχόλησης. Αυτά τα σούπερ μάρκετ που παίρνουν χιλιάδες ανθρώπους ας πούμε και τους πληρώνουν για 4 ώρες και τους και εδώ είναι 8 ώρα. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε πώς, ξέρετε. Τώρα, ανοίγεται το κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει αμέσως μετά την ψήφιση αυτών των νομοθετημάτων που λέγαμε πριν. Που αφορά την εκπεριτροπή εργασία, την ετεροαπασχόληση, τις εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων. Όλα αυτά το μειωμένο ωράριο, το οποίο δεν είναι μειωμένο, αλλά πληρώνεται ως μειωμένο. Καλά, αυτό βέβαια είναι παντεντάτη η παρανομία. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά τον Ιούνιο με αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες που επεξεργαζόμαστε. Οι απέξω επιμένουν στη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Ναι. Εσείς ισχύει η δεσμευσία σας και θα νομοθετηθεί, αν δεν κάνω λάθος, εντός των ημερών, ότι αυτό αποκλείεται. Η ρήτρα του μηδενικού. Ναι, η ρήτρα, η κατάργηση της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος. Πόσο θα ο προϋπολογισμός, πόσο θα επιβαρεθεί από αυτό, διότι κάποιο. Συγγνώμη, με βάση τον νόμο. Ο νόμος δεν λέει ότι δεν μπορεί ο προϋπολογισμός να τροφοδοτεί επικουρικά. Όχι, υπάρχει και συμμετοχή του κράτους. Ξέρω ότι τα επικουρικά, ρε παιδί μου, είχαν πρόβλημα να τροφοδοτούνται απευθείας από τον προϋπολογισμό. Να το πούμε αλλιώς. Ναι. Πόσα λεφτά δεν θα φύγουν από τις τσέπες των συνταξιούχων. Ναι, έτσι να το δούμε. Εντάξει. Και όχι τι θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Ναι, πόσα. Όχι, ο προϋπολογισμός είναι φόροι από την άλλη μεριά. Έτσι. Δεν είναι. Από κάπου μπαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην χάσουν οι άνθρωποι άλλα λεφτά από συντάξεις. Δεν το συζητούμε αυτό. Το πράγμα. Για πόσα λεφτά μιλάμε. Όταν έχουν υποστεί ό,τι έχουν υποστεί μέσω του PSI. Για πόσα χρήματα μιλάμε. Μιλάμε ότι είναι ένα ποσό το οποίο για φέτος πρέπει να είναι λιγότερο από 400 εκατομμύρια. 305 με 400 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αυτά τα οποία θα έπαιρνε. Μέσο όρο, δηλαδή, ο κανένα 50, 60, 80 το μήνα για τον καθένα είναι. Όχι, λέω τι αυτή τη στιγμή θα κοστίσει, η μη εφαρμογή. Αλλά επειδή ακούει γιαγιά τώρα και δεν καταλαβαίνει αυτό. Τώρα εξαρτάται από το ύψος. Θα κοστίσει με την έννοια ότι ανέμενε το κράτος, εάν εφαρμοζόταν η μη. Θα γλίτωνε το κράτος και θα χάνανε οι συνταξιούχοι. Μπράβο, 400 εκατομμύρια περίπου. Ναι, όλα αυτά βέβαια, εάν σας αφήσουν να τα κάνετε. Συνέχεια το λέτε γιατί και το λέω αυτό. Γιατί σας το λέω αυτό, για να. Ναι, αλλά ξέρετε ποιος κυβερνάει. Ξέρετε το αποτέλεσμα των εκλογών και ξέρετε ποιος κυβερνάει. Ναι, ξέρω όμως επίσης ότι 4-5 υπουργοί δικοί σας στο παρελθόν, τώρα στο πρόσφατο παρελθόν, απέκλειαν την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Από χτες, από προχτές δεν αποκλείεται. Ισχύει αυτό. Δεν αποκλείεται για όλα τα νησιά. Ισχύει η δέσμευση ότι. Η κυρία Βαλαβάνη πάμε... είπε στον Αντένα, μας ενημερώνει ο κύριος Σακελαρίδης. Και ο κύριος Σακελαρίδης τα άφησε ανοιχτό, ενώ το απέκλεισε. Είπαμε για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ναι, μα είχαν αποκλειστεί και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα δεν μιλάμε για αύξηση. Ο τίτλος δηλαδή του ρεπορτάζ που θα κάνετε εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος αμέσως μετά δεν είναι αυξάνεται ο ΦΠΑ στα νησιά. Αλλά επανεξετάζεται σε πολύ κραγμένες περιπτώσεις να εξομοιωθεί όπως είναι στην κύριε Σκουρλέτη. Αυτό δεν είναι αύξηση. Κύριε Σκουρλέτη, επανεξετάζεται ενώ αποκλειόταν. Καλά τα λέτε. Κύριε Σκουρλέτη, επανεξετάζεται ενώ αποκλειόταν πριν από λίγες μέρες. Ο τίτλος του ρεπορτάζ, αναρωτιέμαι, είναι. Ο κύριος Σκουρλέτης έχει αυτές τις προθέσεις. Αναμφισβήτητα και το παλεύει. Έχουν και απ' έξω λόγο ή δεν έχουν για μερικά θέματα. Όχι, αυτό δεν αφορά. Δηλαδή, σας είπα πώς κινείται η συζήτηση με τους απ' έξω. Εσείς, και εντάξει, το καταλαβαίνω, η δύναμη της συνίσθειας είναι ισχυρή. Διαβάζετε τα πράγματα όπως σας είχαν μάθει οι προηγούμενοι που ήταν στην κυβέρνηση. Όπου πηγαίνανε, παίρναν τα χαρτάκια τους, τους γράφανε τους νόμους. Πολλές φορές και οι ίδιοι λέγανε ότι τα λέει η Τρόικα, ενώ τους είχαν βάλει φίλοι τους επιχειρηματίες
να εισαγάγουν διάφορα μέτρα. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα. Ναι, ενώ εσείς το άκουσατε. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι άλλο έτσι. Τρόπο ανάγνωσης. Αυτό δεν είναι έτσι. Εμείς υλοποιούμε μια δημοκρατική εντολή, κύριε Οικονομέα. Κύριε Σκουρλέτη, έτσι δεν είναι. Πριν από μία εβδομάδα δεν αποκλείατε. Όχι εσείς προσωπικά. Υπουργοί δεν αποκλείαν την αύξηση του ΦΠΑ σε οποιοδήποτε νησί. Το αποκλείανε. Τώρα δεν το αποκλείουν. Αυτό είναι ο νέος τρόπος. Την αποκατάσταση του ΦΠΑ. Αυτό είναι ο νέος τρόπος. Τώρα δύο λεπτά για να μιλάμε. Αυτά που ονομάστε εντός εισαγωγικών κράγμενες περιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για Μύκονο και Σαντορίνη. Εάν στη αυτό, σκέψη. Αυτό έχει ακουστεί αυτό. Καταρχήν ως σκέψη. Και δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, αυτή τη σκέψη. Να σας πω. Ναι, αποκλειόταν. Ένας ανοιχτός προβληματισμός. Αποκλειόταν πριν. Και για κάποιους άλλους δεν αποκλειόταν. Το ακούσατε χθες, δηλαδή για πρώτη φορά, ή το έχετε ακούσει εδώ και τρεις εβδομάδες. Το έχουμε ακούσει, αλλά ορισμένοι. Δεν είναι κακό, εξαιρετικά. Δεν είναι κακό να γίνεται μια συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι κακό. Να ξέρει και ο κόσμος, να μετράς τις αντιδράσεις. Δεν είναι κακό. Τότε εμείς πέφτουν ορισμένοι δικοί σας να τα αποκλείουν, κύριε Σκουρλέτη μου. Την άποψή τους καταθέτουν. Είναι υπουργείο όμως, δεν είναι αντιπολίτευση πλέον. Μα αντιπολίτευση κάνω. Όταν ακούω εγώ από σένα, ας πούμε, να λες ότι ο κατώτατος μισθός. Με το υποσχέθηκε ο Βαρουφάκης προχθές, είπε: εγώ δεν μπορείτε να υπογράψω καμία αύξηση. Το είπε στη Βούλη προχθές. Δεν το είπε. Πάσχετος, καταλαβαίνω ότι συζητάτε. Μην τα βάζετε πάλι μαζί μας δηλαδή. Ότι έχουμε άλλο τρόπο ανάγνωσης. Έχετε είμαστε κακοπαθημένοι. Όχι, απλώς λέω ότι πρέπει πια να βγάλετε κι εσείς τους φακούς του παρελθόντος. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Άρα περιμένουμε την αύξηση του μισθού από 1η Δεκάτου, 1η Οκτώβρη, ναι, ναι. Το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο από την 1η Ιουλίου του 2016. Το οριστικό. Το και θα πάει στο 7. Αλλά ταυτόχρονα λέω μπορεί η ίδια η ζωή να το έχει ξεπεράσει. Εάν θα έχουν ψηφιστεί οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό θα είναι το κάτω όριο. Θα είναι το κάτω όριο αυτό. Το δίκτυο ασφαλείας ήταν αυτό. Εντάξει. Ωραία. Και περιμένουμε και το κομμάτι αυτό το μεγάλο το νομοθετικό για τις συλλογικές συμβάσεις και όλη τη ρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, να σας πω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Τώρα που λέτε ότι γιατί πρέπει πάρα πολύ να δώσετε μεγάλη σημασία και να τονώσετε πάρα πολύ το θέμα των ελέγχων. Διότι αλλιώς είναι μια αναχάζω. Υπάρχει νούμερο στο οποίο μπορεί να πάρει ο άλλος και να καταγγείλει κτλ. Αυτά που υπάρχει, έτσι. Καλά, η επιθεώρηση λειτουργεί και λειτουργούσε πάντοτε. Μόνο που αυτή τη στιγμή. Όμως. Λέγανε πάντα ότι είχε ναι. Δηλαδή, αυτό ισχύει. Όσες φορές και απέναμε τη λέγουμε, μας λέγανε παιδιά που να πρώτα πάμε. Αυτό ισχύει και εντοπίζεται ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Εκτός Αθηνών. Ναι, ναι. Είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ενώ εδώ πέρα, εντάξει, μπορείς να συμπτύξεις που λένε δυνάμεις εδώ πέρα και να κάνεις κάπως καλύτερη τη δουλειά σου. Αλλά σας λέω ότι με το νομοσχέδιο που κρατήθηκε αυτή τη βδομάδα που φέρνει την υπογραφή του κυρίου Κατρούγκαλου, οι προσλήψεις που θα γίνουν κατά προτεραιότητα θα κατευθυνθούν προς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ασφαλιστικά ταμεία για ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Εννοείται ότι αυτούς που θα πάρουν πίσω ορισμένοι, αν θέλουν κάποιοι ας πούμε εθελοντικά. Αυτό είναι ένα άλλο μέτρο, το μέτρο της εθελοντικής κινητικότητας. Εθελοντικά, αν θέλει ο άλλος, μπορεί να αυτό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Για την παρουσία να είστε καλά. Πότε υπολογίζετε ότι θα επαναπροσδιοριστούν όλοι αυτοί με βάση το νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου? Γι' αυτό, γιατί κατατίθεται νομίζω την Πέμπτη που μπαίνει για πρώτη φορά και για τελευταία μέσα στη βδομάδα στην αρμόδια επιτροπή. Οπότε πια μετά, μετά το Πάσχα θα υποτίθεται ότι θα ξαναπάνε και θα γυρίσουν στις δουλειές τους ή θα καθυστερήσουν? Έχει μια διαδικασία. Μόλις λοιπόν ψηφιστεί, αναρτηθεί και ό,τι προβλέπεται. Λοιπόν, σας ευχόμαστε. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Λοιπόν, πάμε.